Πάνω από 1.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το πρωί της Κυριακής στη Γιανγκόνγκ, τη μεγαλύτερη πόλη στη Μιανμάρ, εναντίον του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 1ης Φεβρουαρίου που ανέτρεψε την κυβέρνηση της Aung San Suu Kyi. Οι διαδηλωτές ζητούν την απελευθέρωση της Suu Kyi. Αποφάσισαν να αντισταθώ στη στρατιωτική δικτατορία το 2021, ώστε να μην βιώσω ξανά το 1988. Θα αγωνιστούμε μέχρι το τέλος με τη ζωή μας για τη γενιά μας. Πρέπει να εργαστούμε για την επόμενη γενιά για να έχουμε δημοκρατία για αυτούς, εάν θέλουμε να τερματίσουμε αυτή τη στρατιωτική δικτατορία. Οι διαδηλωτές φώναζαν «Λευτεριά στη μητέρα σου», αναφερόμενοι στην επικεφαλής της ανατραπής σας κυβέρνησης. Άλλοι ανέμιζαν τις κόκκινες σημαίες του κόμματός της, του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία, ή έκαναν χαιρετισμό με υψωμένα τρία δάχτυλα, χειρονομή αντίστασης στους πραξικοπηματίες. Η 75χρονη Aung San Suu Kyi, η οποία επικρίθηκε έντονα από τη διεθνή κοινότητα εξαιτίας της παθητικότητάς της κατά τη διάρκεια της κρίσης με τη μουσουλμανική μειονότητα των Ροχίνγκια, συνεχίζει να είναι πολύ δημοφιλή στη χώρα της. Ο αρχηγός του στρατού, Μινγκ Αουν Χλάινγκ, κατέλαβε τη Δευτέρα την εξουσία ισχυριζόμενος πως έγινε νοθεία στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, τις οποίες είχε κερδίσει με σαρωτική νίκη ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία της Suu Kyi. Η Εκλογική Επιτροπή απέρριψε τις κατηγορίες του στρατού.